καλή σχολική χρονιά. Με ελπίδα αλλά και φόβους λόγω του κορονοϊού ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές της πρωτοβαθμίας εκπαίδευσης επέστρεψαν στα θρανία. Πώς νιώθεις που ξεκινάει σήμερα το σχολείο και πάλι? Καλά. Θα δεις ξανά τους φίλους σου? Όχι, τώρα θα κάνω γιατί πάω τώρα, είμαι καινούριο κι εγώ. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, υγεία σε όλους. Εύχομαι μακριά από κορονοϊούς. Επιτέλους μια σχολική χρονιά να είναι ολόκληρη και όπως πρέπει. Καλή σχολική χρονιά. Πώς νιώθεις που άνοιξε το σχολείο σήμερα και θα δεις και πάλι τους φίλους σου? Ναι. Νίκα της βασιλεύσης, κάτεν αντίος δωρουμένος. Οι μαθητές στα Χανιά έφτασαν στα σχολεία τους φορώντας τις μάσκες τους για τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ οι γονείς παρέμειναν έξω από τα σχολεία. Ευχή των παιδιών αλλά και των γονιών τους, η νέα σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και να μην χρειαστεί να επιστρέψουν και πάλι στην τηλεκπαίδευση. Καλή χρονιά. Μακάρι να κρατήσει η σχολική χρονιά αυτή τα σχολεία ανοιχτά, γιατί τα πράγματα είναι δυσίωνα δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Μακάρι να μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν σαν παιδιά επιτέλους. Πώς σου φαίνεται που άνοιξε το σχολείο? Τώρα θα πάω νήπιο. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και κανονικότητα. Να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε κανονικά. Το θέμα τώρα της μετάλλαξης απασχολεί όλους. Πιστεύω με τον εμβολιασμό σε μεγάλο ποσοστό θα πάει καλά η χρονιά. Η πρώτη μέρα κύλησε με την αναγκαία επεξήγηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπόν μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΗ. Ξεκινάμε πάλι δυστυχώς με μέτρα και με προβλήματα λόγω του κορονοϊού. Σαν σχολείο έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και ευχόμαστε να πάνε βέβαια όλα καλά, να έχουμε καλή σχολική χρονιά, να μην κλείσουμε. Βασικό. Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test είναι υποχρεωτική 2 φορές την εβδομάδα. Όσα έχουν νοσήσει μόνο με πιστοποιητικό νόσησης δεν θα κάνουν self-test. Τα υπόλοιπα όλα self-test, 2 φορές τη εβδομάδα. Να σημειωθεί πως η απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για τα κρούσματα στα σχολεία προβλέπει ότι μια τάξη θα κλείνει μόνο εάν έχει νοσήσει πάνω από το 50% των μαθητών. Για την ώρα έχουν πει αυτό το πράγμα, ότι περισσότερα από τα μισά. Αλλά περιμένουμε και καινούργιες εγκυκλίους, θα έρχονται συνέχεια οι εγκύκλοι. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο, διότι και αυτό που λένε ότι να κλείσει η τάξη με τα μισά παιδιά να έχουν κορονοϊό και τα άλλα μισά όχι, είναι υπερβολή. Σίγουρα εγώ με το πρώτο κρούσμα δεν θα πάνε την άλλη μέρα σχολείο για ευνόητους λόγους. Πιστεύετε με αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα παιδιά θα είναι προστατευμένα στα σχολεία? Όσοι έχουν εμβολιαστεί, ναι. Όχι, τα υπόλοιπα δύσκολο. Μακάρι να ανοίξει. Να προχωρήσουν τα εμβόλια και σε μικρότερες ηλικίες. Το μεγάλο μου παιδί το έχω εμβολιάσει, το μικρό μου όχι ακόμα. Εν τω μεταξύ, στο 10ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων βρέθηκαν το πρωί αστυνομικοί της τροχείας και διέρημαν ενημερωτικά φυλάδια σε γονείς και μικρούς μαθητές στο πλαίσιο δράσεων για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή μετακίνηση από και προς τα σχολεία. Το τμήμα τροχείας Χανίων εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό. Καλή δύναμη με υγεία. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν καθ' όλη τη σχολική σεζόν δίπλα τους με συνεχείς επισκέψεις στα σχολεία προκειμένου οι μαθητές να ενημερώνονται πάνω στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ να μοιράσουμε έντυπο υλικό το οποίο κυρίως παρέχει κάποιες προτροπές, οδηγίες, συμβουλές προς τους μαθητές και προς τους γονείς για το πώς θα πρέπει να κυκλοφορούν στον δρόμο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής αστυνομίας έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει μαθητές αλλά και γονείς ώστε να τηρούν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.